Ο ρόλο τη Wikipedia είναι δυνατόν να επεκταθεί από διαδικτυακό, συνεργατικό, ψηφιακό, συγγραφικό εργαλείο δημιουργία εγκυκλοπαίδεια σε παιδαγωγικό εργαλείο. Ο ΣΕΔ, ο Διεθνής Οργανισμό Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη θέτει 16 κύριε δεξιότητε τι οποίε καλείται να αναπτύξει ο μαθητή για να πετύχει ως πολίτη και εργαζόμενο στον 21ο αιώνα. Οι σημαντικότερε από αυτέ, κατά του Ανανιάδου και Κλάρο το 2009, είναι Δημιουργικότητα και Ενοτομία, Κριτική Σκέψη, Επίλυση Προβλημάτων, Λήψη Αποφάσεων, Επικοινωνία, Συνεργασία, Πληροφορική Παιδεία. Για του εργαζομένου, ο ΟΣΕΤ προδιαγράφει το 2007 να έχουν ισχυρέ δεξιότητε στον γραμματισμό, στην επίλυση προβλημάτων, στο κοινωνικό και συναισθηματικό πεδίο, στι νέε τεχνολογίε, να έχουν υψηλό επίπεδο αριθμητικών γνώσεων, να μπορούν να μαθαίνουν και να έχουν κίνητρα μάθηση. Τα περισσότερα από τα προηγούμενα συνδέονται με τη συγγραφή στη Wikipedia όταν αυτή γίνεται υπό καθοδήγηση. Ακολουθεί ανάλυση ώστε να μπορεί να γίνει πιο αντιληπτό τι μπορεί να στοχεύσει κανεί παιδαγωγικά. Η UNESCO από το 1996, με σκοπό την καλύτερη επιβίωση του ανθρώπινου είδου στι προκλήσει τη σύγχρονη εποχή, πρότεινε αρχέ για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα με του τέσσερι πυλώνες Delors, δίνοντα ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρίτο. Πρώτο πυλώνα Μαθαίνω να μαθαίνω. Δεύτερο Μαθαίνω να ενεργώ, δηλαδή να αναπτύσσω δεξιότητε. Τρίτο Μαθαίνω να ζω με του άλλου, δηλαδή καλλιεργώ τη συνεργατικότητα. Και τέταρτο Μαθαίνω να υπάρχω, δηλαδή συνδέομαι με τη ζωή. Στο σχολείο Wikipedia τα παραπάνω αναλύονται ω εξή. Μαθαίνω να μαθαίνω σημαίνει πω με όχημα τη συγγραφή στη Wikipedia καλλιεργώ μια εσαή διαδικασία ανακάλυψη τη γνώση και εν τέλει τη φιλομάθηση. Μαθαίνω να ενεργώ δεξιότητε. Πρώτη γραφή. Είναι κύρια δεξιότητα απαιτητική συνθετική εργασία με υψηλό επίπεδο αφαίρεση, το οποίο στη Wikipedia συνδέεται με επίγνωση τουλάχιστον για αξιόπιστε πηγέ, εγκυκλοπαιδικότητα, επαληθευσιμότητα, ουδέτερη οπτική γωνία, μόνο καθιερωμένη γνώση και ευγένεια στην αλληλεπίδραση. Δεύτερη, ψηφιακέ δεξιότητε. Χειρισμό και επεξεργασία αρχείων και πολυμέσων, δημιουργία σχημάτων, αρχιακή ιστότοπη, έξυπνε αναζητήσει κλπ. Τρίτη, δεξιότητε στη γνώση. Άδειε χρήση, αντικειμενικότητα, δημιουργία σχημάτων επεξήγηση κλπ. Μαθαίνω να ζω με του άλλου. Συνεργατικότητα. Θετικότητα στον λόγο, ικανότητα να μπαίνω στη θέση ή την οπτική των άλλων, διαλλακτικότητα ω αρρωγό τη συνεργατικότητα, αναγνώριση των συναισθημάτων μου που υποφώσκουν, διαχείριση του θυμού μου, έβρεση θετικών διεξόδων μέσα από τη δημιουργικότητα, ορθή άσκηση κριτική με επίγνωση τη υποκειμενικότητα τη κριτική, αναγνώριση και αποφυγή του τρολαρίσματο και του εκφοβισμού. Μαθαίνω να υπάρχω σύνδεση με τη ζωή. Σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων, ομαλή συμβίωση και σεβασμό μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών ή άλλων ομάδων, ευθύνη τη εκφορά δημόσιου λόγου, σεβασμό και διαφύλαξη πνευματικών δικαιωμάτων, περιοθεωριοποίηση του διαδικτυακού εκφουβισμού, θετική στάση στον εθελοντισμό μέσα από τη συγγραφή ω κοινωνική προσφορά, ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά, ανθρωπιστικά και οικολογικά ζητήματα μέσα από θεματικέ λιματογραφήσει.